Αυτά όσον αφορά την ελαστογραφία. Να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα για το ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας. Η μαγνητική τομογραφία, κυρίως επαναλαμβάνω, προσφέρει με την TAV2 ακολουθία. Το είπαμε και στην αρχή, είναι μια ακολουθία που μεγαλώνει, αναδεικνύει τα υδαρή στοιχεία και ενώ είναι ιδιοπλασία, χαμηλώνει το νερό. Χαμηλώνει το νερό, χαμηλώνει το σήμα και έτσι λοιπόν έχουμε υψηλό κοντράστ μεταξύ υγιούς παρεχήματος και νεοπλασίας. Η TAV2 λοιπόν ακολουθία μας βοηθάει γιατί ανοιχνεύει πάρα πολύ καλά τη βλάβη. Όμως αφελής χρόνια γιατρός που ασχολείται με τους υπερήχους μπορεί να πει κάλλιστα ότι με τα καινούργια μηχανήματα δεν χρειάζεται να κάνουμε μαγνητική τομογραφία για την ανίχνευση μια βλάβης. Ο υπέρηχος μας τον αναδεικνύει ακόμα και σε χιλιοστά η βλάβη να είναι. Συνεπώς ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας κάτε με όσον αφορά την ανίχνευση των χαρακτηρισμών της βλάβης είναι συμπληρωματικός. Είναι συμπληρωματικός. Παραλαμβάνω το σημείο κλειδί για το μαγνήτη είναι η λύθηση της συνόδους κάψας η οποία αναδεικνύεται και με τους υπερήχους γιατί είπαμε πως φαίνονται τώρα με τους καινούργιους υπερήχους τα στρώματα αυτά αλλά και με την μαγνητική τομογραφία γιατί κάνει κοντράστ ο ινόδης συντώνας που έχει λίγα νερά λίγα μόρια νερίδατος και έχει χαμηλό σήμα με το υδαρές οχικό παρέχημα. Έτσι λοιπόν μόνο σε αυτό το σημείο βοηθάει για να αναδείξει την τοπική διήθηση του ινόδους χιτώνα. Σε ορισμένους ασθενείς, γι' αυτό είπα συμπληρωματικά, βοηθάει και κάτι άλλο. Γιατί είναι ασθενείς που λόγω κατασκευής δεν μπορούμε να δούμε λίγο παραπάνω από την επιδημίδα. Λίγο παραπάνω δηλαδή προς τον σπερματικό τόνο. Να δούμε δηλαδή αν επεκτάθηκε η διήθηση προς τα εκεί. Γι' αυτό και λέμε σε αυτούς τους ασθενείς, είναι καλό να κάνουμε συμπληρωματικά και μια μαγνητική τομογραφία. Μας δείξει τη διήθηση, την επέκταση του νεοπλάσματος. Μια ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Ναι. Ναι, έχω μια διαφωνία όσον αφορά. Νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει προεγχειρητικά αν έχει διθύσει τον ινόδη την επιδημίδα. Ούτως ή άλλως θα προχωρήσουμε σε ορχιοκτομή και θα μας δείξει ιστολογική εξέταση. Νομίζω είναι περιττή η μαγνητική. Θα σας πω μισό λεπτάκι και θα σας ενημερώσω. Και επί του θέματος αυτού, αν είναι περιττή ή όχι. Εγώ σας είπα ότι είμαι ικανοποιημένος από ένα σύγχρονο υπερηχογράφημα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις που θέλουμε να σταδιοποιήσουμε τον όγκο, εντάξει, που θέλει ο γιατρός να σταδιοποιήσει τον όγκο, είναι καλό να κάνουμε και ένα μαγνήτη για να δούμε την διήθηση της συνόδου κάψας. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου λόγω κατασκευής της περιοχής του οσχαίου, του πέους και του βονικού πόρου, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που δυσκολευόμαστε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, για αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται να δούμε την επέκταση της διήθησης εκείνης της περιοχής. Διότι μπορεί να κάνετε εσείς την ορχιεκτομή, να απολυνώσετε και να μην δείτε τίποτε τη διήθηση η οποία δεν φαίνεται με ορατό μάτι και η διήθηση στη συνέχεια να χρειαστεί μια δεύτερη επέμβαση να καθαρίσετε και τον σπερματικό τόνο κυρίως στο ενδοσχεϊκό και λίγο πιο πάνω στο υπεροσχεϊκό τμήμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι καλό σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς δεν μπορούμε οι ίδιοι να κάνουμε τον υπέρηχο να ζητήσουμε εμείς οι ίδιοι μια συμπληρωματική μέθοδος γι' αυτό λέγεται συμπληρωματική μέθοδος για να μας βοηθήσει. Έγιναν πολλές προσπάθειες να παίξουμε με τα σήματα, το σήμα δηλαδή του μαγνήτη και να παίξουμε και με τον τρόπο εμπλουτισμού. Πάρα πολλές προσπάθειες. Και έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλά papers πάνω σε αυτό το τομέα. Όμως δεν καταλήξαμε πουθενά. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αυτό το οποίο λίγο φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπαμε και με τους υπερήχους.
Δηλαδή τα διαφραγμάτια στο σεμείνωμα. Όμως μπορεί να έχουμε μεικτό όγκο, να έχουμε δηλαδή και σεμείνωμα, να έχουμε και ένα υβρικό καρκίνωμα. Για αυτές τις περιπτώσεις που εμείς τις πατήσαμε πολλές φορές και είπαμε είναι σεμείνωμα και βγήκε μεικτός όγκος, είναι καλό λοιπόν να κρατάμε μικρό καλάθι και να μείνουμε στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χαρακτηρισμό παίζοντας ιστολογικά με τα σήματα του μαγνήτη και με τον τρόπο εμπλουτισμού της βλάβης. Λοιπόν, ένας μεικτός όγκος δεξιού όρχιος, το βλέπετε τον όγκο. Είναι σωστό ένα κλινικό μήνυμα στους νέους ουρολόγους ότι μια ομοιογενής κατανομή σήματος στη μαγνητική ή στη μαγνητική κατευθύνει προς το σεμείνωμα? Θα σου πω. Όχι. Όχι. Θα σου πω τις απόψεις μου. Ένα άλλο σεμείνωμα, δέστε εδώ την πλήρη κατάληψη του όρχιος, έτσι, εδώ στις στεφανιές τομές, δεν έχει μείνει τίποτε. Εδώ βλέπετε πάλι ένα σεμείνωμα, έχει καταληφθεί, όπως βλέπετε, σχεδόν όλος ο όρχης, έχει υδροκύλι γύρω-γύρω και εδώ είναι η απάντηση σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ένα σεμείνωμα είναι πιο ομοιογενές. Θα έλεγα αυτές είναι τάσεις και ισχύουν ως τάσεις. Μια τάση δηλαδή, τα σεμινώματα να είναι πιο ομοιογενή, η μη σεμινωματώδης όγκη να είναι πιο ανομοιογενής. Είναι όμως μια διαπίστωση τάσης, όχι σημείου χαρακτηρισμού. Και πρέπει να το θεωρήσουμε σαν σημείο τάσης, όχι σημείο χαρακτηρισμού. Βλέπετε λοιπόν ένα σεμίνωμα πλήρως ανομοιογενές. Ένας ευρικός όγκος, έτσι, βλέπετε εδώ πόσο μικρός είναι, συγγνώμη, βλέπετε εδώ πόσο μικρός είναι και όμως είναι ανιχνεύσιμος με το μαγνήτη. Ένα περιστατικό με λέμφωμα, βλέπει κάποιος όλο τον όρχη εδώ πέρα και δέστε την επέκταση πώς επεκτάθηκε, έχει διηθεί την επιδημίδα και έχει επεκταθεί προς τον σπερματικό πόρο και στο σπερματικό τόνο. Έχει γίνει πλήρης κατάληψη. Για αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αμφιβολία επέκτασης, ας κάνουμε μια συμπλωμα... οι ίδιοι εμείς οι γιατροί που κάνουμε το υπέρηχο, να συστήσουμε ένα μαγνήτη που σε στεφανιαίο επίπεδο και σε οβελιαίο επίπεδο, πάλι με την ΤΑΒ2, θα μας δείξει την ακριβή επέκταση της βλάβης, ώστε να γίνει, εκτός από την ορχιεκτομή, ένας τοπικός καθαρισμός καλός. Συμπληρωματικά λοιπόν, η μαγνητική τομογραφία είναι μια συμπληρωματική μέθοδος σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, όχι στην ανίχνευση, αλλά στο να συμπληρώσει τους υπερήχους. Ευχαριστώ πολύ.